Θέλω να πάμε στον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Θρησκείας στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο, στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ταυτόχρονα επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών στο ίδιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Σωτήρη Ρούσο. Κύριε Ρούσο, καλημέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά, καλημέρα σας. Κύριε Ρούσο, τι ζούμε ακριβώς τα τελευταία 24 ώρα, την αποθέωση, θα έλεγε κανείς, υποκρισίας και της ίδιας διεθνούς κοινότητας? Νομίζω ότι υπάρχει υποκρισία, ξέρετε. Νομίζω ότι τα πράγματα δεν βλέπουμε υποκρισία. Βλέπουμε ακριβώς το πρόσωπο της διεθνούς κοινότητας, δεν υποκρίνεται τίποτα. Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει είναι ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ και για εσωτερικούς λόγους, αλλά και επειδή δεν βρίσκει καμία ουσιαστική πίεση ή αντίδραση από το εξωτερικό, πρακτική αντίδραση εννοώ, προχωρά σε αυτό που θεωρεί εκείνη ως το πλέον συμφέρον σχέδιό της, που είναι η εξολόθρευση της Χαμάς χωρίς ανεξάρτητα από τις συνέπειες που θα έχει αυτό και τις σε αμάχους στο αίμα που θα χυθεί, σφαγή που θα γίνει. Άρα λοιπόν δεν βλέπουμε κάτι που να μας, όχι να μας ξενίζει απλά, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε όλους αυτούς τους μήνες. Είναι ακριβώς το γεγονός ότι αυτό που βλέπει η διεθνής κοινότητα και που ουσιαστικά αυτό που βλέπει η διεθνής κοινότητα εμείς είναι η Δύση, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοι της, δεν κάνουν το παραμικρό για να σταματήσουν το Ισραήλ. Δεν κάνουν το παραμικρό με την έννοια των πρακτικών μέτρων εννοώ και όχι με την νουθεσία ή αν θέλετε με τις φραστικές δηλώσεις ή εξάρσεις, γιατί αυτές δεν έχουν καμία επίπτωση, όχι μόνο πάνω στο Ισραήλ, σε καμία χώρα δεν έχουν επίπτωση. Άρα εδώ τι θα γίνει, θα ολοκληρωθεί ένα πογκρόμ κατά των Παλαιστινίων με άλοθη ότι κυνηγώ τη Χαμάς, διότι 7 μήνες μετά αυτό που συμβαίνει το έχουμε καταλάβει όλοι, δηλαδή 2 εκατομμύρια έχουν εξωθηθεί στη Ράφα, τώρα δεν ξέρει κανείς πού θα εξωθηθούν ή αν θα εξαλληλωθούν. Ποιος είναι ο σχεδιασμός δηλαδή? Ο σχεδιασμός από ό,τι φέρεται, δεν μπορούμε να είμαστε στο μυαλό. Ναι, προφανώς. Αλλά, περιπτώσει, ναι. Ο σχεδιασμός αυτός είναι ότι θα προσπαθήσουν να εξολοθρεύσουν στρατιωτικά και πολιτικά τη Χαμάς, θα δημιουργήσουν μια σειρά από ζώνες μέσα στη Γάζα, δηλαδή πιθανότατα η Βόρεια Γάζα θα είναι μια νεκρή ζώνη, δεν θα μπορεί να πάει κανείς, θα υπάρχουν πολύ λίγοι κάτοικοι Παλαιστίνοι και στη συνέχεια θα υπάρξει μια σταθερή και μόνιμη σχετικά στρατιωτική παρουσία των Ισραηλινών και διάφορες και κάποιοι δρόμοι οι οποίοι θα δημιουργούνται έτσι ώστε να ελέγχεται στρατιωτικά όλη η περιοχή, αυτό που λένε έλεγχος ασφάλειας που λένε οι Ισραηλινοί. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ανακατάληψη της Γάζας, αλλά που οι Ισραηλινοί δεν θα το παραδεχθούν και θα προσπαθήσουν να βάλουν διάφορες παλαιστινιακές διοικήσεις στη Γάζα, που είναι προφανέστατο, δηλαδή δεν αντιλαμβάνομαι πώς υπάρχουν ακόμα αναλυτές οι οποίοι συζητούν ότι μπορεί να υπάρξει μια παλαιστινιακή διοίκηση στη Γάζα η οποία να είναι φιλική προς το Ισραήλ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι στα όρια του ανοήτου, αν δεν έχει άλλους σκοπούς το να υποστηρίζει κανείς ότι μπορεί να υπάρξει μια τέτοια εξέλιξη. Άρα λοιπόν ουσιαστικά θα έχουμε μια κατοχή την οποία δεν θα παραδέχεται το Ισραήλ, δεν θα παραδέχεται ότι είναι κατέχουσα δύναμη, έτσι ώστε να μην έχει τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις που πρέπει να έχει μια κατέχουσα δύναμη σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες. Άρα εδώ και... Και αν μάλιστα, αν με συγχωρείτε, ναι, παρακαλώ, να κάνω και μια ακόμα, να προσθέσω και ακόμα κάτι, είναι ότι και αν μάλιστα καταφέρει να οφείσει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού των Παλαιστινίων προς την Αίγυπτο, και αυτό θα θεωρηθεί μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Ουσιαστικά οι δυνάμεις της δεξιάς αυτό θα ήθελαν, αυτό θα ήταν ο στόχος τους. Μόνο που οι Παλαιστινοί δεν φεύγουν από ό,τι φαίνεται από την Γάζα. Θα ήταν ο στόχος τους δηλαδή να εκενωθεί η Γάζα ή να εκενωθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της Γάζας από Παλαιστίνιους, έτσι ώστε να δημιουργηθεί και ένα προηγούμενο, αν θέλετε, και για την βασικό του στόχο που είναι η εκένωση της Δυτικής Όχθης, κατά τη γνώμη. Κύριε Ρούσο, επειδή αυτό που υπηρετείτε επιστημονικά σας δίνει εφόδια και εμπειρία, θέλω να σας ρωτήσω κάτι που μπορεί να σας φανεί απλοϊκό. Πιστεύεις στα σοβαρά, με τις όποιες αναλύσεις προωθημένες κάνει στα κρατικά επιτελεία το Ισραήλ, ότι και αύριο το πρωί να το κλείσει, να εξαφανίσει τη Χαμάς, να το πω έτσι, με ένα μαγικό τρόπο, δεν έχει φτιάξει ήδη τις νέες γενιές αντιπάλων
στην Παλαιστίνη, μετρώντας τους νεκρούς, τους ανάπηρους, τους τραυματίες, τα παιδιά που έχουν χαθεί, τις μάνες που έχουν χαθεί, μπορεί να πάψει το μίσος πάβοντας τη λειτουργική ικανότητα της Χαμάς? Όχι, αλλά αυτή τη στιγμή το Ισραήλ, έτσι όπως έχει συγκροτήσει, όχι, και δεν μιλώ μόνο για την Ισραηλινή κυβέρνηση, μιλάω για την πλειονότητα, αν θέλετε, το μεγάλο μέρος της Ισραηλινής πολιτικής και στρατιωτικής ελίτ, με τον τρόπο που έχουν δομήσει την στρατηγική τους σκέψη, δεν έχουν άλλη επιλογή. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχουν βγάλει από το μυαλό τους, να το πω πολύ απλά, είτε την περίπτωση των δύο κρατών, δύο κρατών με βιώσιμο Παλαιστινιακό κράτος, είτε τη λογική ενός δημοκρατικού κράτους με ομοσπονδία Ισραήλ-Παλαιστίνης ή οτιδήποτε τέτοιο, τότε αφού δεν υπάρχουν αυτά τα δύο επιλογές, αν θέλετε, είτε του ενός κράτους του δημοκρατικού είτε των δύο κρατών, τότε δεν βλέπω κάτι άλλο, δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Θεωρούν ότι θα προχωρούν κάθε τόσο σε τέτοιου είδους στρατιωτικές επιχειρήσεις, θεωρώντας ότι κάποια στιγμή οι γεωπολιτικές συνθήκες θα είναι ευνοϊκές ώστε να κάνουν και την εκαθάριση, να κάνουν και την εθνοκάθαρση που θα ήθελα στις περιοχές και της Γάζας αλλά και της Δυτικής Όχθης. Νομίζω ότι αυτό είναι, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή το στρατηγικό σχέδιο. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο σχέδιο. Είναι πολύ, όχι, δεν είναι απλοϊκό αυτό που είπατε. Είναι προφανές, το συζητούν όλοι. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος λογικός στον κόσμο που να μην έχει αυτή του είδους την αίσθηση ότι αυτό που γίνεται σήμερα προετοιμάζει σε 5, σε 10 χρόνια μια νέα οργάνωση πολύ πιο σκληρή, πολύ πιο φανατική, αν θέλετε, και επίσης επιχειρησιακά πιο ισχυρή, διότι θα έχει μάθει από τα λάθη, από τα παθήματά της, όπως θέλετε, πέστε το. Αλλά λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος στον κόσμο που να μπορεί να σας πει ότι αυτό δεν θα συμβεί και ότι όλα θα γίνουν μια χαρά μετά. Μπορεί να συμβεί αυτό. Άρα λοιπόν, και συλλογιζόμενοι κιόλας ότι το 60% των ανθρώπων της Γάζας είναι κάτω από 18 χρονών. Δηλαδή υπάρχουν νέες γενιές που έρχονται και οι οποίες έχουν εκπαιδευτεί, έχουν μαθητεύσει στη φρίκη αυτού του πολέμου. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ενδεχόμενο, αν θέλετε, μακροχρόνιας ειρήνευσης στην περιοχή. Και εντάξει, μπορεί να χρειαστούν 3, 4, 5 χρόνια, 6 χρόνια να αναδιοργανωθεί ένα κίνημα στη Γάζα ή οπουδήποτε άλλο, αλλά θα αναδιοργανωθεί. Αυτό είναι φυσικό αποκόλουθο, έχει συμβεί παντού. Άρα εδώ είμαστε σε ένα διέξοδο και θέσεων από την πλευρά της Ισραηλινής πολιτικής ελίτ. Προφανώς... Οι ίδιοι δεν το αντιλαμβάνονται σαν αδιέξοδο. Οι ίδιοι το αντιλαμβάνονται σαν τη φυσική, αν θέλετε, τροπή των πραγμάτων. Δηλαδή οι Παλαιστίνοι θα αντιστέκονται και εμείς θα τους φαγιάζουμε μέχρι να δοθεί η λύση που επιθυμούμε, που θα είναι η πλήρης εθνοκάθαρση και της Δυτικής Όχθης και της Γάζας. Εγώ αυτό βλέπω ως ένα στρατηγικό σχέδιο. Μπορεί να μας φέρετε εξαιρετικά κοινικό, εξαιρετικά άγριο, βάρβαρο, αλλά αυτό είναι. Δηλαδή δεν βλέπω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο στην λογική Νετανιάχου. Θα έλεγα ότι αυτό καλύπτει μια πολύ μεγάλη, ένα μεγάλο φάσμα της Ισραηλινής πολιτικής και στρατηγικής ελίτ που φτάνει μέχρι το κέντρο και την κεντροδεξιά κτλ. Δεν είναι δηλαδή μια στρατηγική σκέψη που είναι περιορισμένη, αν θέλετε, στην ακροδεξιά. Η ακροδεξιά έχει, αν θέλετε, εκφράζει με πιο υπερβολικό τρόπο, με πιο άγριο τρόπο, αν θέλετε, και με πιο ιταμό τρόπο, αλλά δεν υπάρχει, δεν είναι κάτι που διαφεύγει, που περιορίζεται σε αυτόν τον χώρο. Πηγαίνει σε όλο το πολιτικό φάσμα, όπως σας είπα, μέχρι την κέντρο δεξιά και το κέντρο του πολιτικών δυνάμεων. Το επόμενο ερώτημα είναι, εάν προχωρήσει περαιτέρω η κατάσταση, αρνητικά εννοώ, έτσι, γιατί ναι. Δεν φαίνεται, παρότι στο Κάιρο πηγαίνουν έρχονται, θεωρείτε ότι αυτό θα έχει προκαλέσει ή θα δημιουργήσει προεκτάσεις ευρύτερα στη Μέση Ανατολή, ή εδώ θα έχουμε ένα κονσένσους, παιδιά, τελειώνεται με τους Παλαιστινίους, και από την πλευρά των Αράβων εννοώ, για να δούμε τι... Πιθανότητα σε επίπεδο καθεστώτων, αυτό να είναι, όπως λέτε, μια... αν θέλετε, μια σκέψη. Πρώτα απ' όλα, πολλά από τα καθεστώτα, όλα τα καθεστώτα που συζητούμε, είτε είναι η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, είτε η Ιορδανία, θέλουν να διαλυθεί η Χαμάς. Δεν έχει κανένας αγάπη για τη Χαμάς, οπότε δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο, τα Εμιράτα κτλ. Άρα λοιπόν, ο στόχος του Ισραήλ,
θα έλεγα ότι εξυπηρετεί με βραχυπρόθεσμα και αυτά τα καθεστώτα. Απ' την άλλη μεριά όμως, η σφαγή στη Γάζα, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα, άλλο είναι η εξολόθρευση της Χαμάς και άλλο είναι η σφαγή στη Γάζα. Mm-hmm. Η σφαγή στη Γάζα όμως δημιουργεί μεγάλο πολιτικό πρόβλημα σε αυτές τις κυβερνήσεις, ιδιαίτερα στην κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας, που θα επιθυμούσε μια επαναπροσέγγιση με το Ισραήλ και μια, αν θέλετε, συμφωνία ανάλογη με αυτές τις συμφωνίες του Αβραάμ που είχαμε δει που είχαν το Ισραήλ με τα Εμμυράτα, με το Μπαχρέιν και άλλες χώρες. Άρα λοιπόν αυτό θα δυσκολέψει πάρα πολύ την προσέγγιση της Σαουδικής Αραβίας με το Ισραήλ, που ήταν ο βασικός στρατηγικός στόχος των Αμερικανών. Άρα από αυτή την πλευρά, ναι, θα υπάρχουν συνέπειες και βεβαίως υπάρχουν συνέπειες στη ριζοσπαστικοποίηση μεγάλων στρωμάτων των αραβικών κοινωνιών σε μια περίοδο που και τα καθεστώτα δεν περνάνε τις καλύτερες τους μέρες, τα οικονομικά προβλήματα στην Αίγυπτο και στην Ιορδανία. Η οικονομία και της Σαουδικής Αραβίας δεν είναι στην καλύτερη της κατάσταση, δεν είναι όπως ήταν πριν 2 ή 3 χρόνια. Γι' αυτό άλλωστε συζητούν και αύξηση των τιμών του πετρελαίου κτλ. Άρα λοιπόν θα υπάρξουν επιπτώσεις. Δεν αναμένω όμως ούτε πτώση καθεστώτων, ούτε έναν αραβο-ισραηλινό πόλεμο, προφανώς όχι. Και επίσης δεν ξέρουμε πώς θα κινηθεί και το μέτωπο της Χεσμπολά. Άρα και λένε, το Ιράν, Άρα και το Ιράν, ακριβώς. Mm-hmm. Κάποιοι λένε ότι προτρέπουν, αν θέλετε, κάποια think tanks Ισραηλινά, προτρέπουν την Ισραηλινή κυβέρνηση όταν ξεπερδέψει, να το πω έτσι πολύ απλά, με την Χαμάς να κάνει το ίδιο και με τη Χεσμπολά. Αυτό θα είναι μια εντελώς διαφορετικού χαρακτήρα κίνηση. Εκεί το Ιράν θα εμπλακεί, γιατί η Χεσμπολά είναι ο βασικός στρατηγικός εταίρος όχι μόνο στη Συρία και στο Λίβανο, αλλά σε όλη τη Μέση Ανατολή. Κύριε Ρούσο, και μέσα σε αυτό το κλίμα ετοιμαζόμαστε για την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στον Ερντογάν, ο οποίος από τη μία σέρνει τον μποϊκοτάζ στο Ισραήλ και εμφανίζεται φιλικός προς τη Χαμάς, από την άλλη όμως κάνει και τα deal, τα λέω απλά λαϊκά, ενός Ερντογάν που μας λέει από τη μία σε εμάς πόσο θέλει να διευθετήσει με τους φίλους της περιοχής τα προβλήματά του, από την άλλη έχεις τη Μονή της Χώρας, έχεις τη νέα Ναύτεξ, έχεις το Χακάν Φιντάν να λέει όσα λέει για τους Τούρκους μειονοτικούς στη Θράκη. Εδώ τι γίνεται? Νομίζω ότι αν κάποιος πίστευε ότι οι τελευταίες συμφωνίες που κάναμε για φιλικές σχέσεις με την Τουρκία θα επηρεάσουν τις βασικές στρατηγικές γραμμές της Τουρκίας, είχε μεγάλες αυταπάτες. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο, ούτε ποτέ είχα τέτοιου είδους αυταπάτες. Η Τουρκία έχει μια σταθερή πολιτική και όσον αφορά την Ναύτεξ, και όσον αφορά το Αιγαίο, και όσον αφορά την Ιωνότητα, και όσον αφορά τους πολιτιστικούς, την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά που υπάρχει στην Κωνσταντινούπολη. Δεν βλέπω κάτι που να με ξαφνιάζει σε αυτό. Απλά αυτό που μας ξαφνιάζει είναι το γεγονός ότι στην Αθήνα έχει καλλιεργηθεί στους τελευταίους μήνες μια αίσθηση ότι τα πάμε καλά με τους Τούρκους, ότι τα πάντα γίνονται σε μια φιλική ατμόσφαιρα. Όχι, με συγχωρείτε, δεν είναι μια αίσθηση, κύριε Ρούσο. Με συγχωρείτε, έχω μια άλλη προσλαμβάνουσα. Είναι δήλωση του ίδιου του Πρωθυπουργού να κοιτάμε τη μεγάλη εικόνα. Αυτή που καλλιεργείται δεν καλλιεργείται από εσάς τους δημοσιογράφους, καλλιεργείται από την κυβέρνηση. Αυτό εννοώ. Είναι σαφές, ίσως να μην έγινε ακόμα σαφής, αλλά υπάρχει και καλλιεργείται από την κυβέρνηση ότι είμαστε σε μια φιλική, σε μια πορεία φιλική σχέση με την Τουρκία, ότι τα μικρά προβλήματα διευθετούνται φιλικά και ότι, εν πάση περιπτώσει, πιθανότατα και σημαντικότερα προβλήματα αν διευθετηθούν φιλικά. Δεν είναι έτσι. Η Τουρκία δεν προσθέτει, γιατί να ξεφύγει από τις βασικές στρατηγικές γραμμές, γιατί να ξεφύγει από τον αναθεωρητισμό. Δεν έχει κανένα λόγο να το πράξει, με την έννοια ότι δεν πιέζεται κανένα από κανένα να το κάνει. Ούτε από εμάς, ούτε από την Κύπρο, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε από τις ΗΠΑ, ούτε από κανένα. Και μάλιστα τη στιγμή που πετυχαίνει, και είναι κάτι που φαίνεται να πετυχαίνει, κάτι που θα με επιτρέψετε να πω, μέχρι μερικά χρόνια πριν ήταν κάτι αδύνατο να το πετύχει κάποιος, είναι η διάσταση απόψεων, η δημόσια διάσταση απόψεων μεταξύ Λευκωσίας και Αθήνας. Mm-hmm. Δηλαδή το γεγονός, και επίσης το γεγονός ότι
σε όλες τις συζητήσεις μας με την Τουρκία δεν αναδεικνύεται το κυπριακό ζήτημα. Καν. 50 χρόνια από την εισβολή και κατοχή. Έχετε δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, δεν θεωρούν κάποιοι και προσπαθούν να κάνουν decoupling, όπως λένε οι Αμερικάνοι, δηλαδή να αποσυνδέσουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις από το κυπριακό πρόβλημα. Και αυτό είναι τεράστια επίσης ανοησία, κατά τη γνώμη μου, γιατί αυτό δεν αποσυνδέεται. Η Τουρκία, ο τουρκικός αναθρωτισμός στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ενιαίος και αφορά ολόκληρο τον ελληνισμό. Και αυτό επίσης είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε στο νου μας όταν ο Πρωθυπουργός πάει και συζητήσει με τον Ερντογάν. Είναι αδύνατο να βρεθεί Έλληνας Πρωθυπουργός στην Τουρκία και να μην συζητήσει, να έχει συνάντηση με τον Ερντογάν και να μην συζητήσει το ζήτημα του Κυπριακού. Ξέρετε κάτι, και σε μια εποχή που το ξέρετε καλύτερα από μένα, η Τουρκία βάζει μάθημα στα σχολεία τη γαλάζια πατρίδα και το στρατηγικό βάθος για την Τουρκία που της προσδίδει η Κύπρος. Μιλάμε για τέτοια εικόνα. Μα δεν το κάνει τώρα. Η Τουρκία κατάφερε, κοιτάξτε, αυτό που δεν λέγεται στην Ελλάδα είναι ότι η Τουρκία κατάφερε ένα σημαντικό της στόχο στην Ανατολική Μεσόγειο. Ποιος ήταν ο σημαντικός αυτός στόχος? Να ουσιαστικά εξουδετερώσει οποιαδήποτε ελληνική αξίωση για έρευνες για τους υδρογονάνθρακες στην περιοχή. Εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους εκείνους που υποστηρίζουν το όνειρο των υδρογονάνθρακων. Έχω δηλώσει επανειλημμένως και έχω γράψει ότι αυτό είναι μια φενάκι, ότι είναι μια αυταπάτη. Άλλο είναι όμως αυτό και άλλο το δικαίωμά σου να ψάχνεις και να κάνεις έρευνες. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Ουσιαστικά μετά την κρίση πριν από μερικά χρόνια που είχαμε στην Ανατολική Μεσόγειο, η Ελλάδα αποσύρθηκε. Αυτό δεν είναι, πριν αυτού δεν πρόκειται. Τι έχει κάνει η Ελλάδα, ακριβώς αποσύρθηκε από αυτή τη διεκδίκηση. Άρα λοιπόν ήδη η Τουρκία έχει πετύχει το πρώτο στόχο γύρω από την Κύπρο. Έχει πετύχει να διαλύσει οποιαδήποτε συζήτηση. Εγώ δεν λέω αν πρέπει ή όχι. Εγώ λέω ότι σταμάτησε οποιαδήποτε συζήτηση για συνορεύουσες ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου. Σταμάτησε τη συζήτηση, αν δεν απατώμε. Σωστά το και λέτε. Πάλι, και πάλι λέω, δεν έχω άποψη, έχω άποψη μάλλον, αλλά δεν με ενδιαφέρει αν αυτό είναι σωστό, δίκαιο ή όχι. Το ζήτημα είναι ότι η Ελλάδα δεν το διεκδικεί πια. Γιατί όταν διεκδικείς κάτι και λες ότι okay, το αφήνω, τότε πρέπει να πάρεις κάτι άλλο. Αλλιώς το παραδίδεις. Άλλο είναι διαπραγματεύομαι κάτι και αφήνω αυτό για να πάρω κάτι άλλο που με συμφέρει περισσότερο και άλλο είναι απεμπολώ τη διεκδίκηση και φεύγω. Τότε παραδίδω. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί έχετε και ανελημμένες υποχρεώσεις, να σας θέσω δύο ζητήματα ακόμη, αν μου επιτρέπετε, πολύ γρήγορα. Το ένα, σήμερα ολοκληρώνεται ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών στη Βόρειο Μακεδονία και οι βουλευτικές εκλογές. Μου λένε πολλοί γιατί να αποκαλείς Βόρειο Μακεδονία, δηλαδή Σκόπια, παιδιά, γιατί αυτή είναι η διεθνή συμφωνία που εμείς οφείλουμε να τηρούμε. Το τι κάνουν αυτοί είναι άλλο θέμα. Αλλά όταν εμείς οι ίδιοι δεν την επικυρώνουμε ως πρέπει, μας ξεφεύγουν, ή όταν δεν καταγγέλουμε αυτά που σπάνε. Ένα είναι αυτό, και το δεύτερο, όπου το Εθνικιστικό Κόμμα επιστρέφει και λέει: αφήστε τώρα τα τσιτάτα και τα γραφτά, Μακεδονία θα τη λέμε. Ένα το κρατούμενο. Το ερώτημά μου είναι, μπορεί να σταθεί ένα τέτοιο κράτος με βάση τη Συμφωνία των Πρεσπών, ή στην ουσία δεν υφίσταται κράτος μόλις ονομαστεί Μακεδονία? Ένα. Και δύο, τι γίνεται με την επίσκεψη Ράμα? Πώς το βλέπετε αυτό? Εντάξει, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η Βόρεια Μακεδονία είναι μια χώρα η οποία πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Δεν υπάρχει χώρα Μακεδονία. Με την έννοια αυτή, η διεθνή κοινότητα αποδέχτηκε αυτή τη συμφωνία και μάλιστα με ικανοποίηση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σήμερα κυβέρνηση στα Σκόπια η οποία θα κάνει πίσω παρά τις εθνικιστικές κορώνες της αντιπολίτευσης που έρχεται να γίνει κυβέρνηση. Το δεύτερο όμως είναι ότι δίνουμε πατήματα σε οποιαδήποτε κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας όταν εμείς οι ίδιοι δεν επικυρώνουμε τα πρωτόκολλα που απορρέουν από αυτή τη συμφωνία. Δηλαδή, σε οποιοδήποτε φόρουμ και αν πάνε, θα πούνε: μα εμείς θέλουμε, αλλά κοιτάξτε, από την άλλη πλευρά δεν επικυρώνουν. Άρα, γιατί και εμείς να είμαστε σύμφωνοι με αυτή τη συμφωνία, να ακολουθούμε, συγγνώμη, αυτή τη συμφωνία, και εμείς θα πρέπει να δούμε το συμφέρον μας. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε είναι πραγματικά, αν θέλετε, δεν θα το έλεγα αυτοκτονικό με την έννοια τη συμφωνία, αλλά θα έλεγα ότι είναι εις βάρος των συμφερόντων των δικών μας. Γιατί αυτό δίνει πάτημα σε όλες. Σε μια εθνικιστική κυβέρνηση να πάει να πει ότι δεν την ακυρώνουμε εμείς τη συμφωνία.
οι Έλληνες να ακυρώνουν τη συμπεριφορά τους. Ναι, αλλά κύριε Ρούσο, από την άλλη δεν κάνουμε ούτε το αυτονόητο. Δεν καταγγέλουμε. Εδώ το αεροδρόμιο τους. Δεν καταγγέλουμε. Το ξέρετε ότι το αεροδρόμιο τους κόβει αποδείξεις. Δεν έχουμε λειτουργήσει τις δύο επιτροπές που πρέπει να λειτουργήσουμε για την ιστορία και τα σήματα. Μάλιστα. Δεν έχουμε. Να σας πω κάτι από έτυχε Ηρακλειώτη πρόεδρο Αερολέσχης. Πήγε πρόσφατα στα Σκόπια και η απόδειξη που πήρε στον ανεφοδιασμό είναι Republic of Macedonia. Όχι η North. Δεν έχουμε κάνει τις επιτροπές για τα σήματα. Δεν έχουμε κάνει, όπως είπατε πολύ σωστά, δεν παρακολουθούμε. Εδώ έπρεπε σε Υπουργείο Εξωτερικών, όταν έγινε συμφωνία, η πρόβλεψη ήταν ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια επιτροπή συνεχούς παρατήρησης και του τι συμβαίνει και αν η Βόρεια Μακεδονία ακολουθεί τη συμφωνία και αν υλοποιεί τη συμφωνία. Αυτό δεν γίνεται. Ενώ εμείς θα έπρεπε να είμαστε εκείνη η χώρα που σε όλα τα ευρωπαϊκά φόρα και διαδεθνή φορά λέμε να εδώ αυτό λέει η συμφωνία και η κυβέρνηση των Σκοπίων δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Η Βόρεια Μακεδονία πρέπει να κάνει αυτό και δεν το κάνει. Αυτό είναι προφανές ότι πρέπει να γίνεται από μια χώρα. Δεν έχει να κάνει με το αν της αρέσει ή όχι η συμφωνία και η καλύτερη συμφωνία να είχαμε. Πάλι θα έπρεπε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή ακόμα κι αν όλοι συμφωνούσαμε ότι αυτή η συμφωνία είναι η καλύτερη. Μπορεί να μην συμφωνείτε, μπορεί να μην συμφωνώ, δεν έχει σημασία. Θα έπρεπε να το κάνουμε αυτό. Αυτό δεν το κάνουμε. Δεν το κάνουμε και δεν κάνουμε τίποτα από όλα όσα πρέπει να κάνουμε για να υλοποιήσουμε τη συμφωνία. Προφανώς λοιπόν όλες αυτές οι αβελτηρίες οι δικές μας θα χρησιμοποιηθούν, θα τις εκμεταλλευτεί μια κυβέρνηση εθνικιστική που θα έρθει στα Σκόπια. Μάλιστα. Και για την επίσκεψη γιατί... Ράμα, θα ήθελα μία κουβέντα σας πριν σας αποχαιρετήσω. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώς ποια είναι η πολιτική της Ελλάδας σε σχέση με την Αλβανία. Πραγματικά δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή δεν έχω καταλάβει πια με όλο αυτό που συνέβη με το ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, με την υπόθεση αυτή, η Μπελέρη και το όλο αυτό το τι κάνουμε τη μειονότητα, πώς προωθούμε το ζήτημα της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία, δεν χρησιμοποιούμε ουσιαστικά τους ευρωπαϊκούς διάβλους, δεν συνομιλούμε, δεν έχουμε αντίληψη και δεν έχουμε στρατηγική για την ευρωπαϊκή πορεία και το μέλλον της Αλβανίας, το μέλλον δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και όποτε έρθει. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπω είναι μια ανυπαρξία πολιτικής και αυτό εμείς θα το πληρώσουμε. Θα το πληρώσουμε πολύ ακριβά, διότι σιγά σιγά η Αλβανία θα γίνει ένα προτεκτοράτο της Τουρκίας. Σωτήρης Ρούσος, σε συνέχεια των όσων συνέβησαν και με το Κωσυφοπαίδιο έχετε δίκιο, διότι η Αλβανία δε και φραστικά διατυπώνει αυτά που διατυπώνει, η Τουρκία έχει και τις εγκαταστάσεις του ναυστάθμου στον Αυλώνα, γίνεται παιχνίδι, έχετε δίκιο, δεν είναι έτσι απλό. Θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Ρούσο, θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.